Είναι η στιγμή που ο χρόνος στο εμπορικό κέντρο του Μονάχου Ολύμπια παγώνει. Ένας ένοπλος άνδρας ανοίγει πυρ εναντίον αθώων πολιτών. Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, ο αριθμός των νεκρών είναι 9, ανάμεσά τους και ένα 15χρονο κορίτσι, ενώ οι τραυματίες ανέρχονται σε τουλάχιστον 10, 3 εκ των οποίων νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση. Στην αρχή, οι πληροφορίες έκαναν λόγο για 3 δράστες, όμως στη συνέχεια η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο δράστης ήταν ένας. Μετά την επίθεση, τράπηκε σε φυγή και αυτοκτόνησε. Δίπλα στη σωρό του βρέθηκε ύποπτο κόκκινο σακίδιο, το οποίο εξετάστηκε από ρομπότ, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι μπορεί να έχει εκρηκτικά. Βασιζόμενοι στους αυτόπτες μάρτυρες και μετά τον έλεγχο από τις κάμερες ασφαλείας, είμαστε αρκετά σίγουροι ότι ο δράστης ήταν ένας. Δεν έχουμε στοιχεία ή αποδείξεις ότι υπήρχαν και άλλοι. Τα κίνητρα και ο λόγος για τον οποίο έκανε την επίθεση παραμένουν άγνωστα. Sind noch völlig unklar. Η πόλη τέθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ ανεστάλλει λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τα τζαμιά παρέμειναν ανοιχτά για όλους τους πολίτες που έμειναν στους δρόμους και αναζητούσαν ασφαλή καταφύγια. Ο επιτελάρχης της Γερμανίδας Καγκελαρίου Άγγελα Μέρκελ, Πίτερ Αλτμάγερ, δήλωσε πως στην παρούσα φάση ούτε επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται αν η επίθεση στο Μόναχο αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια, προσθέτοντας πως το Υπουργικό Συμβούλιο Ασφαλείας θα συνεδριάσει εκτάκτως στο Βερολίνο για να εκτιμήσει την κατάσταση.